Πριν το πρώτο σφύριγμα στο ντέρμπι των δικεφάλων, η ΑΕΚ είχε τα πάντα με το μέρος της. Ψυχολογία στα ύψη από τη νίκη στο Εδιμβούργο, αλλά και αυτοπεποίθηση από την εξαιρετική εμφάνιση. Από την άλλη, ο δικέφαλος αετός του Βορρά είχε κομμένα τα φτερά του από τα ατελείωτα προβλήματα των τελευταίων μηνών. Είχε την τύχη όμως να βρίσκεται στα δοκάρια του ένας γίγαντας ύψους 1,95. Ο Ντάνιελ Φερνάντες κατέβασε τα ρολά. Το 0-0 έμεινε ως το τέλος και η κατάρα που κυνηγάει την ΑΕΚ στις πρεμιέρες συνεχίστηκε. Ήταν η έκτη ισοπαλία της Ένωσης τα τελευταία 10 χρόνια, οι δύο από τις οποίες με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ίβιτς και Έμερσον. Σέζαρ με τη μία. Αν και κίνησε ο Βραζιλιάνος να βγει στα φορ. Πολύ ωραία μεταβίβαση, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το πλασέ του Σέζαρ. Πέμβαση από το Φερνάντες. Τη κρατάει την μπάλα, τη στριφογυρίζει στο μισό γήπεδο. Δεν φέρνει αποτελέσματα. Για να δούμε εδώ την πάσα για το Λάκη. Από τον Ίβιτς άργησε το σουτ. Πέμβαση από το Φερνάντες. Δεν ξεκινήσαμε με το δεξί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν και πιστεύω είχαμε τις ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και θα έλεγα και την υπεροχή. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει τουλάχιστον όταν βρίσκεσαι μπροστά από το τέρμα να έχεις το κάτι παραπάνω, τη λεπτομέρεια που λέμε. Οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης είχαν από το πρώτο λεπτό την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά τους έλειπε η έμπνευση και η καλή συνεργασία. Συνέπεια όλων αυτών να μην μπορέσουν να λυγίσουν την μαζικότατη άμυνα του ΠΑΟΚ. Στραβοπάτημα στο ξεκίνημα, κανείς δεν το περίμενε. Είναι στραβοπάτημα, γιατί είναι στραβοπάτημα. Έχουμε άλλα τόσα παιχνίδια. Δεν κατάλαβα. Αλλά ο κόσμος περίμενε μία νίκη στην πρεμιέρα. Εντάξει, εμείς τη θέλαμε, αλλά δεν παίξαμε όπως θέλαμε. Τι έφταξε σήμερα. Δεν είχαμε καλό ρυθμό αυτό. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πήραμε μία ισοπαλία. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την απόδοσή μας. Ελπίζω στη συνέχεια να βελτιωθούμε, να παίξουμε και μπάλα και να αποδώσουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και να έρθουν και τα αποτελέσματα. Φάνηκε ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τακτικά κυρίως, στάθηκαμε καλά. Μπορεί να είχαμε κάποια προβλήματα ανάπτυξης, θα έλεγα, καθώς είναι φυσιολογικό να μην υπάρχει η μέγιστη ομοιογένεια στην ομάδα αυτή την περίοδο. Αλλά θα έλεγα ότι το τελικό αποτέλεσμα μας βρίσκει ικανοποιημένους. Το δικό του μερίδιο στην υποτονική εμφάνιση της ΑΕΚ έχει και ο Λορέντσο Σέρα Φερέρ. Ο Ισπανός τεχνικός άλλαξε τα 5 ενδέκατα της ομάδας που θριάμβευσε στο Εδιμβούργο, δίνοντας την ευκαιρία σε Ντελί, Μπασίτς και Μαντούκα να ντεμπουτάρουν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ουσιαστικά με τις αλλαγές του όμως στο δεύτερο ημίχρονο παραδέχτηκε το λάθος του, αφού είχε αφήσει εκτός ενδεκάδας τους δύο πιο φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές της ομάδας αυτή την περίοδο, τον Ζούλιο Σέζαρ και τον Παναγιώτη Λαγό. Yo pienso que todos los jugadores de la AEK tienen que demostrar su nivel. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της AEK πρέπει να δείξουν το επίπεδό τους. Y cuando les llega la oportunidad tienen que saberlo aprovechar. Και όταν τους φτάνει αυτή η δυνατότητα πρέπει να γνωρίζουν να το εκμεταλλεύονται. Y aparte que si tenemos la suerte y pasamos esta previa. Και ύστερα, άμα έχουμε την τύχη να περάσουμε αυτά τα προκληματικά. Tenemos que saber competir en las tres competiciones. Πρέπει να γνωρίζουμε να ανταγωνιζόμαστε και στις τρεις διοργανώσεις. Y además con una autoexigencia muy alta. Και πάνω απ' όλα με μια αυτοαπαίτηση πολύ ψηλή. Ο ΠΑΟΚ ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ενόχλησε ελάχιστα τον Σορεντίνο, ο οποίος παρακολουθούσε απλά τον αγώνα. Ο Ήλια Ντουμητρέσκου φάνηκε αποφασισμένος να χαλάσει το κιτρινό μαυροπάρτι και να στείλει στον Κουβά τους παίκτες του στοιχήματος που θεωρούσαν το μάτς σίγουρο άσο. I'm very happy with the attitude, with the discipline and with the participation of the players. We couldn't take more from this match. And actually, in this kind of field, I'm very happy that for one point. Είναι πολύ ικανοποιημένος από την πειθαρχία, από τη συμπεριφορά και τη συμμετοχή όλων μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Θετικό το αποτέλεσμα. Σίγουρα σε μια φάση θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί και ένα γκολ, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δείχαμε άξια μέσα στο γήπεδο. Θα πρέπει σίγουρα να κοιτάξουμε λίγο όσον αφορά και τις πιο επιθετικές, λίγο το κράτημα της μπάλας και αυτά. Έχουν έρθει πάρα πολλά νέα παιδιά. Σιγά σιγά θα βελτιωθούν όλα και θα πάμε καλύτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Φερέρα ανακάτεψε πολλές ώρες την τράπουλα για να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Φερνάντες όμως έμοιαζε ανίκητος, ακόμα και όταν οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Νίκου Αραμπατζή. Δίκαια νομίζω βγήκε δεύτερη κάρτα. Δεν το ήθελα με τίποτα να γίνει αυτό. Κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα και κοιτάμε τη συνέχεια.
Θετικό στοιχείο για την ΑΕΚ, πολύ καλή εμφάνιση του Άντρια Ντελίμπασιτ. Στον ντεμπούτο του με την κυτρινόμαυρη φανέλα, αν και στο τέλος, έγινε ο μοιραίος παίκτης της ομάδας του. Εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πέρασε από όλο τον κόσμο και η ΑΕΚ χάνει σπουδαία ευκαιρία εδώ με τον Ντελίμπασιτ. Ένα αφήσιμα χρειάζονταν η μπάλα για να φτάσει στα δίχτυα. Από το φάουλ του Λαγού περνάει από όλο τον κόσμο. Με το στήθος τη βρήκε ο Μαυροβούνιος, την έστειλε έξω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε πάντως. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ δεν απειλήσε καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο τι συνέβη, θα περίμενε κανείς περισσότερες ευκαιρίες από την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν μια ομάδα η οποία κλεινόταν, ήταν συνέχεια πίσω, οπότε ήταν φυσιολογικό. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά ήταν και η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. This first game championship. Πιστεύω ότι συνέχεια θα πάμε καλύτερα. Οι δύο ομάδες ζήτησαν από ένα πέναλτι, αλλά ο διαιτητής Τσίκινης είχε άλλη άποψη. Στο 18 η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Μπαρκαουάν μετά την κεφαλιά του Ντελίμπασιτς. Ενώ στο 37 ο Μίετσελ διαμαρτυρήθηκε για μαρκάρισμα του Τσιρίλο, αλλά δέχτηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή για θέατρο. Εντυπωσιακό στοιχείο στο ντέρμπι η παρουσία χιλιάδων οπαδών και των δύο ομάδων, οι οποίοι δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ό,τι και να γίνει σε αυτήν την ομάδα, τελικά ο κόσμος την ακολουθεί συνέχεια. Το συζητήσατε. Το συζητήσαμε κιόλας, ναι, γιατί είναι απίστευτο. Μιλάμε για προβλήματα, μιλάμε για διαμάχες, ξέρω εγώ, και ο κόσμος είχε τόσο κόσμο σήμερα στο ΆΚΑ. Περιμένατε ίσως και γκρίνια και μουρμούρα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, όταν παίζεις δεν ακούσει την κάθε λεπτομέρεια, αλλά σίγουρα αυτό που έμεινε σε μένα από το σημερινό παιχνίδι όσον αφορά τον κόσμο ήταν η βοήθειά του και ο παλμός που είχε που ήταν πολύ καλός. Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους παίκτες της ΑΕΚ να χειροκροτούν τους φιλάθλους για την στήριξή τους παρά το ισόπαλο 0-0 και από την άλλη τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να χαρίζουν τις φανέλες τους στον κόσμο ως ελάχιστη ανταπόδοση της σημαντικής βοήθειάς τους.